Μελετήσασος και πρωτέ του Θεού ημών, ενσυναίσθηνε εκτάριε. Παρουσία πλήθους κόσμου τελέστηκε το βράδυ της Τετάρτης 8 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου στις εργατικές κατοικίες Ναυπλίου, ο αρχιερατικός πανηγυρικός Εσπερινός στη μνήμη του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Ο Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος τελέστηκε από το Μητροπολίτη Εργολίδας κύριο κύριο Νεκτάριο. Λίγος ο παφαέστατος, ο ήδη το βίο σου της ευσεβίας το φέγκος, αγάσω πατέ της πέραση, Χριστόν εκδισώπη, τες ψυχές ημών δοθήνε, το μέγα ελεός. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου συνέστη. Βίων πνευματικών διελθών εν ουρανίο ιεράρχα προνήματι του πνεύματος του Αγίου το χειονόφης εξ των ταπεινών προσύνης εμεινόμενων. Όσο ένας άνθρωπος κρύβεται, τόσο ο Θεός τον φανερώνει. Όσο επιδιώκει να μακριά από τα μάτια των ανθρώπων, τόσο ο Θεός τον κάνει φανερό. Θυμάμαι εκεί στο Αγιώρος, στο πέρακα από ένα δύσβατο μέρος, μου είπαν εκεί οι πατέρες ότι σκάβοντας βρήκαν έναν ολόσωμο Άγιο, χωρίς να ξέρω ποιος είναι, ο οποίος μυρόγλυζε. Και είπαν, δόξα τω Θεώ, θα βγάλουμε το σώμα του, να δοξαστεί ο Άγιος και ο Θεός. Και τον είδαν να τους λέει, θυμωμένος, χρύψτε με πάλι. Ήθελε να παραμείνει κρυφός. Βλέπετε, η αγιότητα λοιπόν θέλει να κρύβεται. Αν ο Θεός θελήσει να το φανερώσει, θα το κάνει. Το ίδιο έκανε και στον Άγιο Νεκτάριο. Να θυμηθούμε και τον Άγιο Πορφύριο, όταν κοιμήθηκε για να αποφύγει τη δόξα των ανθρώπων, τι έκανε, ζήτησε να πάρουν τα λείψανά του και να τα πάνε στο δάσος και να τα εξαφανίσουν. Το έκαναν οι πατέρες. Δεν ήθελε λοιπόν να μείνει φανερός, αλλά κρυφός. Αν ο Θεός θελήσει, μπορεί αργότερα αυτά τα λείψανα να βρεθούν. Και ένα ακόμα, ότι η αγιότητα δεν επιδιώκει τη δόξα των ανθρώπων. Επιδιώκει τη δόξα του Θεού. Όλα για τη δόξα του Θεού, λένε οι Άγιοι. Το βλέπουμε λοιπόν και αυτό στον Άγιο Νεκτάριο, πως επιδίωκε τη δόξα του Θεού και όχι τη δική του. Οι άνθρωποι τον συκοφάντησαν και το ξέρετε. Αλλά όσο το συκοφαντούσαν, τόσο περισσότερο ο χρυσός, σαν το χρυσό κι αυτός, καθαριζόταν και έφτασε εκεί που έφτασε, στα ύψη της αγιότητας. Στο Γεροντικό, ένα πολύ όμορφο βιβλίο της Εκκλησίας μας, που έχει ιστορίες μικρές των Αγίων της Ερήμου, υπάρχει ένα περιστατικό. Ήταν ο Αβάς, ο γέροντας δηλαδή, Παμπό, ο οποίος παρακαλούσε θερμά τον Θεό με δάκρυα στα μάτια, «Κύριε, μη με δοξάσεις επί της γης». Και τόσο πολύ, λέει, τον δόξασε ο Θεός, ώστε το πρόσωπο του να λάβει σαν τον ήλιο και κανείς να μην μπορεί να το κοιτάξει. Βλέπετε, αντιστρέφονται οι όροι. Ταπεινώνεται ο άνθρωπος, ο Θεός τον δοξάζει. Υψώνεται ο άνθρωπος, ταπεινώνεται. Ο υψώνει αυτόν, ταπεινωθήσεται. Και ο ταπεινώνει αυτόν, δοξαστήσεται. Αυτό είναι ο πνευματικός νόμος της Εκκλησίας και αυτό βλέπουμε αδελφοί μου στον Άγιο Νεκτάριο. Ήθελε να παραμείνει κρυφός, αφανής και συκοφαντημένος. Όταν θυμάστε, το είχατε δει και στο έργο πολύ, όταν εκεί τον κατηγορούσαν και κάνανε ανακρίσεις και τον βρίζανε και τον χτυπούσαν οι ανακριτές, έτρεξαν οι μοναχές με κλάματα και του λένε «Γιατί δεν μιλάτε, γιατί δεν απολογίστε?» Και αυτός τι έκανε, έδειξε με το χέρι του τον ουρανό, σαν τους έλεγε «Θα απαντήσει ο Θεός, όχι εγώ». Και ο Θεός πράγματι απάντησε. Το ξέρουμε ότι έφυγε ξεχασμένος εκεί στο Αρετέο νοσοκομείο, τον πήγαν στον Πειραιά και δεν άνοιξαν καν το Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδος να τον βάλουν μέσα, αλλά παρέμεινε έξω μέχρι να ξημερώσει και να φύγει με το πλοίο το σκήνομά του. Τόση ήταν η απόρριψη των ανθρώπων. Αλλά όταν είδαν ότι ο Άγιος
τόσο πολύ δοξάστηκε, όταν είναι το σώμα του άφαντο, όταν είδα να μυροβλήσει και να γίνονται τόσα θαύματα, κατάλαβαν ότι αυτός ο Άγιος, ο κρυμμένος, ήταν ο εκλεκτός του Θεού. Βλέπετε σήμερα, έχει πέσει επιδημία με το διαδίκτυο και με τα Facebook κλπ. Ειδικά στα νέα παιδιά, να παίζουν όλη μέρα, να προβάλλονται και να χαίρονται πόσα likes είχαν και να επαίρνονται γι' αυτό. Τόσο πολύ είμαστε κομπλεξικοί, τόσο πολύ είμαστε μικροί, που δεν αντέχουμε την πραγματικότητα. Μετά το πέρας του Εσπερινού ακολούθησε λιτάνευση της ιερής εικόνας στους δρόμους των εργατικών κατοικιών Παιανεζούσης της Φιλαρμονικής του Δήμου Ναυπλιαίων. Βασιλεία μας,